υποχρέωση ύψους 5.000 ευρώ στην κυρία Γενία Ξενούλη με έτος εισαγωγής 2016. Ευρώ στην κυρία Γεωργία Καλογεροπούλου με έτος εισαγωγής 2017. Χαίρομαι, παιδί μου, για αυτή την επιταγή, γιατί θεολόγος εκπαιδευτικός, θεολόγος καθηγητής, πολλά χρόνια στα γυμνάσια μαζί με τον αγαπητό Κυρίλλο, σεβαστό δήμαρχο Καλαμάτας και από πρώτη σε Σταθαρά, ναι, και το Στάθμα σας όπλο. Είμαστε συνάδελφοι πολλά χρόνια και χαιρόμεθα για την πρόοδό σας. Ο Θεός να σας δίνει δύναμη, κουράγιο και παπαγή. Καλές, καλό πτυχίο. Παρακαλεί τον κύριο Διονύσιος Παπαδάτος, υπεύθυνος δράσεων του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμενε Κωνσταντακοπούλου, να επιδώσει την επιταγή της οικοτροφίας ύψους 5.000 ευρώ στην κυρία Παντελία Χριστοπούλου με έτος εισαγωγής 2014. Παρακαλείται η Αντιπεριφερειάρχης Μεσσηνίας, κυρία Ελένη Αλιφέρη, να επιδώσει την επιταγή της υποτροφίας ύψους 5.000 ευρώ στον κύριο Πολυζόη Σταθόπουλο με έτος εισαγωγής 2018. Νίκα, να επιδώσει την επιταγή της υποτροφίας ύψους 2.500 ευρώ στην κυρία Βασιλική Ψιλοπούλου με έτος εισαγωγής 2015. Υποτροφίας ύψους 2.500 ευρώ στην κυρία Σταυρούλα Ψώνη με έτος εισαγωγής 2015. Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής Απονομής Βραβείου Δοκιμίου Ελεύθερου Στοχασμού Ισμήνη Παναγιώτη Φωτέα, που στηρίζεται οικονομικά από το Δήμο Καλαμάτας, είναι τα εξής. Μαριάνος Καράς, συγγραφέας, ομότιμος καθηγητής της Νομικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, πρόεδρος της Επιτροπής. Διονύσιος Μακλιβέρας, συγγραφέας, νομικός, ο οποίος δυστυχώς δεν είναι πια κοντά μας, απεβίωσε προημερών και με την ευκαιρία αυτή θα θέλαμε να συλληφθούμε τους οικείους του. Νικόλαος Μιλιώνης, συγγραφέας, επίκουρος καθηγητής Παντίου Πανεπιστημίου, σύμβουλος Ελεκτικού Συνεδρίου. Γεώργιος Αδριωμένος, συγγραφέας, καθηγητής Νεοελληνικής Φιλολογίας Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Παναγιώτης Νίκας, δήμαρχος Καλαμάτας. Σημειώνεται ότι το βραβείο το οποίο συνοδεύεται και με επιταγή ύψους 3.000 ευρώ έλαβε ο κύριος Αντώνιος Φούσας, δικηγόρος Αθηνών, πρώην υπουργός και βουλευτής του Ελληνικού.
ανάγνωση περίληψη πρακτικού επιτελείου από τον καθηγητή κύριο Γεώργιο Αντριωμένο.